Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στον Δήμο Βοϊού να δούμε διάφορα θέματα τα οποία βρίσκονται στην ειδησιογραφία. Να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Βοϊού, τον κύριο Γιώργο Μαγιάγκα. Κύριε Μαγιάγκα, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας, καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Κύριε Μαγιάγκα, πριν πάμε στον προϋπολογισμό, γιατί ψηφίστηκε προχθές, βγάλατε και την ανακοίνωση ως Δήμος Βοϊού. Να μείνουμε λίγο στην πανδημία, γιατί η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει, τα κρούσματα είναι στα ύψη σε όλη τη χώρα και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία. Ποια είναι η εικόνα στο Δήμο και αν σας προβληματίζει η αύξηση των κρούσματων και τι πρέπει να γίνει από την πλευρά των δημοτών? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και εσείς, γενικά σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την πανδημία. Κάθε μέρα ανακοινώνονται χιλιάδες κρούσματα. Κάτι ανάλογο πιστεύω ότι ισχύει και στο Δήμο Βοΐο. Δεν σας κρύβω ότι έχουν μπει και κάποια πρόστιμα από τις υπηρεσίες που ελέγχουν τα καταστήματα. Όντως υπάρχει πρόβλημα και στο Δήμο Βοΐου, όπως σε όλη την επικράτεια της χώρας μας. Πρέπει να τηρούμε όλοι ευλαβικά τα μέτρα, να κάνουμε τον εμβολιασμό όλοι μας, να εμβολιαστούμε δηλαδή. Και πιστεύω ότι... Θέλω να πιστεύω ότι το 2022 θα είναι η αρχή του τέλους για την πανδημία. Ναι, γιατί είδαμε και ότι λόγω της πανδημίας δεν έγιναν κάποιες εκδηλώσεις στην πορεία του Δήμου Βοϊού. Δηλαδή, ακυρώθηκαν, εντάξει, ήταν και με απόφαση της κυβέρνησης όλες οι ανοιχτές εκδηλώσεις, μπουμπουσάρια και οτιδήποτε. Πραγματοποιήθηκαν μόνο το άνοιγμα των δέντρων. Τι έκκληση κάνετε, σας βλέπουν αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές του Δήμου Βοϊού? Να προσέχουν, γιατί πολλά τα κρούσματα και στο Βόλιο. Αυτή την πληροφορία είχα. Αρκετά τα τεστ είναι στα ύψη. Ως δημοτική αρχή είναι να τηρούνται ευλαβικά τα μέτρα κατά της πανδημίας, να τηρούμε όλα τα μέτρα προφύλαξης και να εμβολιαστούμε όλοι όσο γίνεται το δυνατόν παραπάνω. Να έχουμε, αν όχι το μεγαλύτερο, να έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας. Να είναι ο Δήμος Βοή πρότυπο για τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω στον προϋπολογισμό, κύριε Αντιδήμαρχε. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο τρίτος κατά σειρά προϋπολογισμός της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί είδαμε ότι και η αντιπολίτευση παρουσίασε μια εναλλακτική πρόταση. Για ποιο λόγο? Καταρχήν να πάμε στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε, μιλάμε για έναν ισοσκελισμένο γύρω στα 26,7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είδαμε και μια διαφορετική πρόταση. Όντως έτσι είναι, όπως τα είπατε κύριε Βακρατσά, είναι ο τρίτος κατά σειρά προϋπολογισμός της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Και είναι η πρώτη φορά που έγινε πριν τις 31 Δεκάτου. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά λόγια σημαίνει ότι από 1 Απριλίου, για πρώτη φορά στα χρονικά, ο Δήμος Βοΐου έχει προϋπολογισμό. Ναι. Θα μπορεί να κάνει πληρωμές από σήμερα και μετά. Είναι στα 26,7 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός που καταθέσαμε και ψηφίστηκε με πλειοψηφία. Είναι, να τονίσω ότι είναι μεγαλύτερος προϋπολογισμός που έχει γίνει από τη σύσταση του Δήμου Βοΐου. Mm-hmm. Πράγμα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό οφείλεται στις νέες χρηματοδοτήσεις που βρίσκουμε, καθώς και στα νέα έργα που εντάσσονται συνεχώς σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Βέβαια, με την πρώτη υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού που θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο προϋπολογισμός θα αγγίξει στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί μην ξεχνάμε, εδώ στον προϋπολογισμό περιέχονται τα έργα που είναι μέχρι και 31,8 εγκρίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεράσει και τα 30 εκατομμύρια ευρώ με την πρώτη υποχρεωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού. Πάντως βλέπουμε ότι ο προϋπολογισμός σας είναι και πλεονασματικός. Έχετε ένα απόθεμα γύρω στις 200.000. Θέλω να το πω, αυτό είναι για πρώτη φορά πλεονασματικός. Παρουσιάζεται σε ένα αποθεματικό άνετο 200.000 ευρώ. Και πιστεύω ότι με την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση το πλεόνασμα του Δήμου θα αυξηθεί κατά πολύ και μάλιστα θα αγγίξουμε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Τι δείχνετε με το προϋπολογισμό του 2022, δηλαδή ποιες είναι οι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής? Γιατί εδώ διαβάζω και στο δελτίο τύπου που έχετε βγάλει, δείχνετε, λέει, το κοινωνικό πρόσωπο, μειώσατε δημοτικά τέλη για ευπαθείς ομάδες, διατηρείτε τα ανταποδοτικά τέλη στα ίδια επίπεδα. Για πείτε μας λίγο, κύριε Αντιδήμαρχε. Ο προϋπολογισμός του 2022 απεικονίζει με πραγματικούς αριθμούς, με αριθμούς που είναι την πραγματική δύναμη του Δήμου μας, καταγράφει τις θετικές επιδόσεις για τα προηγούμενα 2 χρόνια που ασκεί διοίκηση η παρούσα Δημοτική Αρχή και σημαντοδοτεί τη μετάβαση μια χρονιά με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Εδώ μέσα να τονίσω ότι δεν περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές, γιατί όπως σας είχα πει το προηγούμενο διάστημα, δεν υπάρχουν πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Δήμο Βοή προς προμηθευτές.
Κάνουμε αποτροπή στη σόρευση των έλεξη του έθνου μονοφυλών. Κάνουμε διαχείριση της πανδημίας μέσω του προϋπολογισμού. Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι πολύτεκνοι. Διατηρούμε τα ανταποδοτικά τέλη στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και να τονίσουμε ότι είναι από τα πιο χαμηλά ανταποδοτικά τέλη που ισχύουν στο Δήμο μας, σε όλη την επικράτεια της χώρας μας. Οι προμηθευτές πληρώνονται πλέον κάτω από ένα μήνα από τη στιγμή έκδοση τιμολογίου. Πράγμα πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι προ 2 ετών αυτό το διάστημα ήταν 6 με 8 μήνες. Έχουμε εντάξει τα νέα έργα που σας προείπα μέσα στο προϋπολογισμό και κάνουμε μια αποτελεσματική διαχείριση καθημερινότητας των πολιτών. Μάλιστα. Εφόσον τα κάνετε όλα αυτά, για ποιο λόγο οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ο κύριος Λάζαρος Γκερεχτές και ο κύριος Λαμπρόπουλος και ο κύριος Κοσμίδης, ο επικεφαλής μείζων της αντιπολίτευσης, κατέθεσαν μια άλλη εναλλακτική πρόταση? Όντως έτσι έγινε, κατέβασα μια εναλλακτική πρόταση, η οποία όμως όπως διαπιστώθηκε υπήρχαν πολύ σοβαρά τεχνικά θέματα αυτής της πρότασης και στο ρήτο της νομιμότητας. Υπήρχε η αρνητική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας στο Δήμο Βοήου και γι' αυτό μάλιστα οι ίδιοι την απέσυραν και ψήφισαν το δικό μας προϋπολογισμό. Υπήρχαν κάποιες έτσι σοβαρές αλλαγές που ήθελαν να αλλάξουν οι κύριοι Κοσμίδης, Γκερεχτές και Λαμπρόπουλος και έφεραν μια άλλη πρόταση, κύριε Αντιδήμαρχε? Κοιτάξτε, διαφωνούσαν σε κάτι με αυτό που είχατε καταθέσει εσείς? Μπορώ να πω ότι οι αλλαγές που είχαν γίνει δεν ήταν για λόγους ουσίας, ήταν καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. Ναι. Αλλά όπως σας είπα, υπήρχαν τεχνικά θέματα σοβαρά. Όπως παράδειγμα αυξανόταν το αποθεματικό άνω του 5%, το οποίο αυτό είναι λόγος απόρριψης του προϋπολογισμού από την επικεντρωμένη, τώρα που θα πάει για έγκριση. Το ξαναλέω, λόγοι ουσίας δεν υπήρχαν, ήταν κάποιες αυξομοιώσεις στα έσοδα και στα έξοδα, βγάζανε από το ένα κωδικό βάζα στον άλλο, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Βασικό το θέμα ήταν με το αποθεματικό που είχαν αυξάνει κατά πολύ το αποθεματικό και ήταν λόγος απόρριψης. Γιατί ο νομοθέτης λέει ρητά ότι πάνω από το 5% των τακτικών εσόδων απαγορεύεται να έχει αποθεματικό Δήμος Βοήου. Ωραία. Είναι ικανοποιημένος ο Γιώργος Ομαγιάγκας, ο σημερινός αντιδήμαρχος οικονομικών, για τον προϋπολογισμό και η Δημοτική Αρχή Ζευκλή? Γιατί αυτό που λέτε ότι είναι πρώτη φορά που εγκρίνεται ένας προϋπολογισμός και θα λειτουργήσει από τη νέα χρονιά. Κύριε Βακρατσά, πρώτη φορά ψηφίσαμε προϋπολογισμό μέχρι 31/12. Πρώτη φορά δεν έχουμε ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Πρώτη φορά έχουμε πλεόνασμα στο Δήμο. Για πρώτη φορά φτάνουμε να αγγίζουμε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Λογικά, όχι μόνο ο αντιδήμαρχος οικονομικών, όλοι πιστεύουν οι δημότες του Βοήου πρέπει να είναι ικανοποιημένοι από τον προϋπολογισμό του 2022. Γιατί, για να λέμε το λόγο του αληθές, οι αριθμοί απεικονίζουν την πραγματικότητα. Χωρίς χρήματα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Όταν έχεις ένα καλό και στιβαρό προϋπολογισμό, όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν. Από εκεί ξεκινάμε και νομίζω αυτό το πετύχαμε. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ για την παρέμβαση και την ενημέρωση. Θα τα δούμε για τις επόμενες μέρες, γιατί και μετά τις 9 του μήνα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Ζευκλή και με τις αλλαγές στη διοίκηση του Δήμου, αλλά και με τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εδώ θα είμαστε να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά και τους στόχους της Δημοτικής Αρχής για τη χρονιά την οποία διανύουμε. Την προσεχή Κυριακή έχουμε συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου για αυτά που μόλις είπατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε, και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά σε όλους πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.